Θοδωρής Μαραντίδης γεννήθηκε το 1973 στη Γερμανία από γονείς μετανάστες. Απόφυτος Γενικού Λυκείου στο Ντίσσελντορφ, τυχιούχος ανώτατης σχολής χειρισμού γερμανικής γλώσσας. Το 1993 έρχεται στην Ελλάδα, δουλεύοντας ως μεταφραστής. Συγχρόνως, πηγαίνει στη σχολή κινηματογράφου και αποφυτεί ως εικονολήπτης, όπου και αρχίζει η καριέρα του στα ΜΜΕ. Αντένα, Μέγκα, Αλφα, Νόβα είναι μερικά από τα κανάλια που έχει δουλέψει. Έχει συνεργαστεί με ξένα πρακτορία ως πολεμικός ανταποκριτής και με τα Υπουργεία Εξωτερικών και Περιβάλλοντος. Σήμερα διαπρέπει ως σκηνοθέτης, αποσπώντας βραβεία σε φεστιβάλ κινηματογράφου, ενώ διδάσκει και σε ΙΕ. Γιατί αποφάσισες να κατέβεις τις εκλογές? Κοίταξε Νίκο, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Απλά αποφάσισα να κατέβω γιατί θέλω να καλυτερεύσει αυτός ο τόπος. Πολύ απλά. Να μπορώ να βγαίνω έξω βόλτα με το παιδί μου, άφοβα, χωρίς να φοβάμαι τα αδέσποτα σκυλιά που τρέχουν είτε θα είναι στο Δήμο Παύλου Μελά είτε μέσα στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά. Καλείτε τον κόσμο να σας επιλέξει. Γιατί? Γιατί είμαστε νέοι, με φρέσκες ιδέες και προτεραιότητες, με προτεραιότητα το Δήμο μας. Κάποιοι άλλοι θα λέγανε ότι δεν υπάρχει εμπειρία, δεν υπάρχει ιστορία, δεν είστε χρόνια στα δημοτικά θέματα και γιατί να δοκιμάσει νέα πρόσωπα. Κανένας δεν είχε εμπειρία, Νίκο. Όλοι ήταν άπειροι όταν βγήκανε. Οπότε θα την αποκτήσουμε την εμπειρία. Αρκεί να πιστεύεις σε εμάς. Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει στη δική σου υποψηφιότητα? Η πολιτική είναι ένα άθλημα, ένα σπορ θα έλεγα. Μου αρέσει αυτό το άθλημα, μου αρέσει αυτό το σπορ. Είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνω. Αν μου δινόταν η ευκαιρία θα το έφτιανα και δεύτερη και τρίτη ίσως αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι φρέσκες ιδέες, το νεανικό παρουσιαστικό που δίνουμε σε αυτή την παράταξη θα βοηθήσει να πάει μπροστά αυτός ο τόπος. Οι προοπτικές αυτού του τόπου για σένα, το Θοδωρή Μαραντίδη, ποιες είναι? Έχει μεγάλες προοπτικές αυτός ο τόπος να πάει μπροστά, είτε θα είναι στον πολιτισμό, είτε στον αθλητισμό, είτε στην νεολαία. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα που μπορούμε να θέσουμε και πολλές απαντήσεις πάνω σε αυτά. Στις γειτονιές έχεις πάει, πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος? Να σου ρωτήσω και κάτι άλλο, ρουσφέτια έχεις δεχτεί? Χαμογελάω, γιατί ας αρχίσουμε από το τελευταίο. Τα ρουσφέτια ίσως θα ήταν το τελευταίο που θα έπρεπε να είχα δεχτεί, αν και αντιθέτως είναι το πρώτο. Τώρα στις γειτονιές, μεγάλωσα σε αυτές τις περιοχές, έχω περάσει νεανικά χρόνια εδώ πέρα, αν και μεγάλωσα στη Γερμανία και όχι στη Θεσσαλονίκη και ειδικά στο Δήμο Παύλου Μελά. Αλλά θα έλεγα ότι τις γειτονιές τις ξέρω τόσο καλά, ο κόσμος με γνωρίζει και έχω και το θάρρος και το θράσος να πω μια καλημέρα σε οποιονδήποτε. Τους βλέπεις από κοντά, τους βλέπεις στα μάτια μέσα από αυτή τη διαδικασία και τι είναι αυτό που τους έχει έτσι προβληματίσει και τι θέλουν να βγάλουν από πάνω τους ώστε να κάνουν μια άλλη επιλογή αυτή τη φορά? Νίκο, έχω το θάρρος να τους κοιτάξω όλους στα μάτια, γιατί όπως είπα δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός και αυτό τους δίνει ένα θετικισμό να με προωθήσουν, να πιστέψουν σε μένα, γιατί θα λάβουν αυτό που πρέπει να λάβουν και όχι αυτό που τους υπόσχομαι. Μια νέα επιλογή δηλαδή, λες, στους συνδημότες σου θα μπορούσε να είναι και η δική σου και των υπολείπων στην παράταξή σου? Εξάλλου έτσι λέγεται και η παράταξη. Έχεις επιλογή. Και όχι ότι εμείς είμαστε η επιλογή. Αυτό γιατί το λέτε στους δημότες, συνδημότες σας που θέλετε να σας ψηφίσουν? Γιατί νομίζω ο καθημερινός άνθρωπος έχει βαρεθεί πλέον τα πολλά πιστεύω και τα πολλά θα κάνουμε, θα κάνουμε. Εμείς δεν λέμε θα κάνουμε. Εμείς το έχουμε βάλει στόχο ότι θα γίνει μεγάλη αλλαγή. Σε κάποια σημεία ποια θα είναι αυτά τα πράγματα που θα αλλάξετε? Αυτό που θα θέλαμε να αλλάξουμε σε αυτό το Δήμο είναι να μπορούν τα παιδιά μας να παίζουν ασφαλές μέσα σε έναν δήμο που όπως μεγαλώσαμε εμείς, μέσα σε αλάνες. Τα παιδιά μας μάλλον αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να παίξουν μόνα τους, έστω και στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά, γιατί κυκλοφορούν αγέλες από σκυλιά. Είναι επικίνδυνα γιατί δεν υπάρχει κάποιος να συντηρήσει αυτά τα κτίρια που είναι ετοιμόρροπα και πιο απλά δεν υπάρχουν δρόμοι εδώ μέσα. Τι νέο θα φέρουν τα νέα πρόσωπα? Δεν είναι το ερώτημα τι θα πρέπει να αλλάξει. Ο τόπος αυτός νομίζω ότι πρέπει να κάνει την μεγάλη αλλαγή ως προς τους νέους. Γιατί οι νέες ιδέες είναι αυτές που θα στηρίξουν την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι νέες αλήθειες και όχι τα πιστεύω του καθενός που έχουμε περάσει τόσα χρόνια. Απευθυνόμενος λοιπόν στους δημότες σου και βλέποντάς τους στα μάτια, τι θα τους έλεγες? Εγώ θα ήθελα να τους πω
να μην φοβούνται να ψηφίσουν νέους ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτόν τον τόπο. Και εφόσον πιστέψουν σε μένα και με ψηφίσουν, ότι θα δώσω τον καλύτερο με αυτό για τη γειτονιά μας.